Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε είναι και έχει στους αιώνας του εμήν. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε Τριάς, δόξα βασιλέ φοράνη, πράκλη, πνεύμα της ηλικίας, πάντα κουπάρων και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αρθέ και σχήνος ημών και καθάρισον ημάς. Από πάση κυλίδες και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόκους, τους αλλήλους αναδείξες, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Ίσως απόψε, επειδή το έτσι σας είχα συνηθίσει τις περισσότερες Κυριακές, να αναφέρομαι στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής, να περιμένατε απόψε κάτι παρόμοιο. Όμως απόψε θα έχουμε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τα ζευγάρια, με τα ανδρόγυνα. Είχα πόθο από πολύ καιρό να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, γιατί πάρα πολύ συχνά σαν πνευματικός, σαν εξομολόγος, αντιμετωπίζω πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις σε πολλά ζευγάρια. Και θα θυμίστε που είχα πει κάποτε από αυτή τη θέση πως από μικρό παιδί είχα την κλίση για τη μοναχική ζωή. Όμως αγάπησε την μοναχική ζωή, την καλογερική ζωή, την αγάπησε στο μοναστήρι μας. Από δύο λόγους. Πρώτον, από την καλή πολιτεία των αδελφών της Μονής και δεύτερον από τα φοβερά αυτά προβλήματα που ακούω από τα ζευγάρια. Δυστυχώς στην εποχή μας είναι σπάνια εκείνα τα ζευγάρια που ζουν όπως θέλει ο Θεός να ζουν, με τον σεβασμό, με την αγάπη, με την υπακοή, και να αποτελούν ένα καλό παράδειγμα πρώτα στα παιδιά τους και μετά στους συνανθρώπους τους. Και θα ήθελα απόψε, γιατί πριν λίγες μέρες γιόρταζε μια Αγία που είναι άγνωστη στους περισσότερους χριστιανούς μας, η Αγία Θωμαής, στις 3 Ιανουαρίου. Να μου επιτρέψετε πρώτα να διαβάσω, που είναι πάρα πολύ σύντομος αλλά συγκλονιστικότατος ο βίος της, και μετά στη συνέχεια να αναφερθώ στο θέμα μας. Η Αγία Θωμαής ήταν άγνωστη σαν Αγία στη Λέσβο, που ήταν η πατρίδα της. Μόλις το 1961 έγινε γνωστή σε μια σειρά άθρων που δημοσιεύθηκε για αυτήν έπειτα από επιστημονική έρευνα που έκανε ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης. Από τις πληροφορίες που μας δίνει η σειρά των άρθρων αυτών, μαθαίνουμε ότι η Αγία Θωμαής γεννήθηκε στη Λέσβο, άγνωστο όμως σε πιο ακριβώς σημείο του νησιού. Οι γονείς της, Μιχαήλ και Καλή, ήταν ευσεβέστατοι, έντιμοι, ευκατάστατοι και αποτελούσαν ζεύγος που οι σύγχρονοι το χαρακτήριζαν ζεύγος χρυσούν. Οι άνθρωποι στην εποχή τους το ονομάζαν χρυσό ζευγάρι. Ζεύγος Τρισεβδαίμων και Μακάριο. Ο πατέρας της χαρακτηρίζεται τον τρόπον Χριστός, το φρόνημα σταθερός, και η μητέρα της το ήθος καλίστη, καλίον δε την ψυχή.
Η στέρηση παιδιού, δεν είχαν παιδιά, την αντιμετώπιζαν με πένθος, με σκυθροπότητα, με δάκρυα. Αλλά με την ελπίδα ότι θα αποκτούσαν παιδί και δια τούτο δεν έπαβαν να προσεύχονται. Τέλος, η Παναγία με θείο όνειρο προειδοποίησε την καλή ότι όχι μόνο θα αποκτούσε παιδί, αλλά ότι τούτο θα χάριζε σε πλούτο χαρισμάτων και αγιότητα. Πραγματικά απόκτησαν κόρη που την ονόμασαν Θωμαΐδα και καθώς μεγάλωνε ξεχώριζε για τα χαρίσματα που είχε και την ομορφιά της. Αν και δεν είχε καμιά διάθεση για γάμο, αλλά απεναντίας εθαύμαζε τη μοναχική ζωή, πειθαρχώντας στη θέληση και επιθυμία των γονιών της, κάτι που πολλές φορές το έχω τονίσει από αυτή τη θέση, πως πολλοί γονείς κάνουν πράξη εγκληματική που δεσμεύουν την ελευθερία των παιδιών των και δεν σέβονται την ελευθερία τους, και μάλιστα όταν σκέπτονται για κάτι ιδανικότερο, κάτι τελειότερο, κάτι αγιότερο, κάτι καλύτερο. Θυμάμαι κάποια μητέρα που είπε στην κόρη της, θα προτιμούσα πόρνη σε παλιόσπιτο παρά καλογριά σε μοναστήρι. Και αυτή χριστιανή ορθόδοξη. Παντρεύτηκε λοιπόν σε ηλικία 24 ετών κάποιον Στέφανο, που έγινε για αυτήν ακάνθινος Στέφανος για όλη τη ζωή της. Ενώ αυτή ήταν τόσο καλή, τόσο ενάρετη, ώστε την ήξεραν όλοι σαν υπόδειγμα συζύγου, υπέφερε φοβερά από τη βάναυση συμπεριφορά του βαρβάρου συζύγου της, που καθημερινά έβρισκε ευκαιρία να την πληγώνει στο σώμα και στην ψυχή με ξυλοδαρμούς, ραπίσματα, κλωτσιές, ακόμη και στο στόμα της. Να την καίει και να της ανοίγει πληγές σε όλο της το σώμα. Από τη Μυτιλίνη έφυγαν και κατοίκησαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου φαίνεται για να ακολουθήσουν την κόρη τους μετακόμισαν και οι γονείς της, εγκαταλείποντας εδώ την μεγάλη περιουσία τους και αντιμετωπίζοντας εκεί πολλές στερήσεις. Μετά το θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της πήγε στο μοναστήρι με το γνωστό όνομα τα μικρά Ρωμαίου, έγινε μοναχή και αργότερα έγινε και ηγουμένη. Η μάνα της Θωμαΐδος έγινε ηγουμένη αργότερα στο μοναστήρι αυτό. Το δράμα της Θωμαΐδος κορυφώθηκε. Συμπεριφορά του συζύγου της γινότανε από μέρα σε μέρα χειρότερη και η Θωμαΐς αντιμετώπιζε όλη αυτή την μαρτυρική κατάσταση με την προσευχή, την υπομονή και την αγαθοεργία. Μέρα και νύχτα ήφαινε, έραβε και μοίραζε φορέματα και τρόφιμα σε ορφανούς, σε απόρους, σε άνθρωπους γενικά που είχαν ανάγκη, που υπέφεραν. Η αρετή της Θωμαΐδος έδινε το καλό παράδειγμα και σε άλλες γυναίκες που αντιμετώπιζαν δύστροπους και βάναυσους συζύγους. Είχε γίνει το καλό παράδειγμα. Πολύ σύντομα η πίστη και η αγιότητα της Θωμαΐδος ευλογήθηκε από το Θεό.
που της έδωσε τη χάρη να κάνει θαύματα. Όταν ζητούσε με τις θερμές προσευχές της τη βοήθειά του για τους ανθρώπους που υπέφεραν, αναφέρονται 14 θαύματα που έγιναν με την προσευχή της Αγίας Τωμαΐδος στην Κωνσταντινούπολη, αυτά όταν ζούσε. Θεραπεύει έναν δαιμονισμένο, έναν παράλυτο, έναν άρρωστο με καρκίνο και άλλους. Έπειτα από 13 ετών μαρτυρική ζωή, μετά από 13 χρόνια μαρτυρική ζωή, απέθανε η Θωμαή σε ηλικία 38 ετών. Φανταστείτε τι βάσανα, τι μαρτύρια πέρασε, ώστε δεν άντεξε περισσότερο και εκοιμήθη 38 ετών. Την έθαψαν στο μοναστήρι που είχε ταφεί η μητέρα της. Ο τάφος της και το σεπτό λείψανό της, πριν ακόμη περάσουν 40 μέρες από το θάνατό της, έγινε πηγή θαυμάτων. Κάποιος δαιμονισμένος Κωνσταντίνος που πλησίαζε τον τάφο της θεραπεύεται. Κάποιος παράλυτος Ευτυχιανός ονομαζόμενος που προσευχήθηκε και άγγισε τον τάφο της στάθηκε στα πόδια του. Κάποιο μοναχή με φοβερούς πόνους στο κεφάλι θεραπεύεται και άλλους με επιληψία επίσης βρίσκει την υγεία του. Κάποιος ψαράς βρίσκει τα χαμένα δίκτυα του στη θάλασσα γεμάτα ψάρια. Κάποια γυναίκα με φοβερούς πόνους στα σπλάχνα της θεραπεύεται και από ευγνωμοσύνη κτίζει επάνω στον τάφο της Αγίας μεγαλοπρεπή αψίδα. Σαν τελευταίο θαύμα αναφέρεται η θεραπεία του συζύγου της που μετά το θάνατό της προσέκρουσε δαίμονη Χαλεπό. Μετά το θάνατό της δαιμονίστηκε αυτός, πήρε το τίμημά του από το διάβολο για αυτά που έκανε. Γιατί όπως το όπι πολλές φορές, ο διάβολος φίλος δεν γίνεται. Όσο πιο πολύ του κάνεις αυτά που σου υπαγορεύει, τόσο πιο πολύ σε εκδικείται. Φίλος ποτέ δεν γίνεται ο διάβολος. Βλέπετε λοιπόν, τον έβαζε και έκανε αυτά που έκανε και μετά το θάνατό της μπαίνει μέσα του, δαιμονίστηκε. Τον έδεσαν με αλυσίδες και τον οδήγησαν στον τάφο της Αγίας και θεραπεύτηκε. Το σεπτό λείψανο της Αγίας Τωμαΐδος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη ακέραιο, ολόσωμη. Μέχρι, πολύ συγκλονιστικό αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια, μέχρι που και οι πληγές από τους ξυλοδαρμούς του συζύγου της φαινόταν καθαρά στο δέρμα. Μέχρι το 1204 που έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους. Κατόπιν δεν γνωρίζουμε τι απέγινε. Μετά την άλωση από τους Φράγκους δεν γνωρίζουμε τι απέγινε, όπως πολλά λείψανα αυτοί είχαν κλέψει, όπως και το λείψανο του Αγίου Νικολάου που το έχουν στο μπάρι της Ιταλίας και άλλα πολλά, έτσι φαίνεται και το λείψανο της Αγίας μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουν τι απέγινε. Πότε έζησε η Αγία Θωμαής? Από τις πληροφορίες που δίνουν τα βιβλία φαίνεται ότι η Αγία γεννήθηκε στη Λέσβο μεταξύ των ετών 910-913. Ότι ήλθε σε γάμο μεταξύ των ετών 934-937. Έτσι φαίνεται ότι έζησε τις πρώτες δεκαετίες του 10ου αιώνα. Η μνήμη της, όπως προανέφερα, γιορτάζεται στις 3
Ιανουαρίου. Ζούσε ακόμη ο πατήρ Γεράσιμος ο Μικραγεννητής όταν τον παρακαλέσαμε και μας έγραψε την ακολουθία της Αγίας Θωμαΐδος και ευχηθείτε να μας αξιώσει ο Θεός σύντομα να τυπώσουμε την ακολουθία της και τον σύντομα αλλά τον τόσο συγκλονιστικό αυτό βίο της που προηγουμένως ακούσατε. Αυτός είναι με λίγα λόγια ο βίος της Αγίας που γιορτάσαμε πριν λίγες ημέρες. Πού σήμερα τέτοια παραδείγματα, που όχι σήμερα ξύλο δεν δέχονται οι γυναίκες, αλλά δεν δέχονται ούτε υποδείξεις, ούτε παρατηρήσεις. Θα θυμίστε που το ανέφερα από αυτή τη θέση πριν από καιρό, αλλά επειδή το είναι και ορισμένη απόψη για πρώτη φορά, να το επαναλάβω, που θυμάμαι μια Τετάρτη στο μοναστήρι μας, μέσα στον πολύ κόσμο που έχουμε την Τετάρτη, με πλησίασε ένας ωραιότατος ως προς την εμφάνιση άνδρας, και έχει σημασία γιατί το τονίζω αυτό, θα ήταν περίπου 40-42 ετών, και έρχεται με έναν ευγενέστατο τρόπο και μου λέει: Σεβασμιότατε, σας παρακαλώ, έρχομαι από την Αστόρια της Αμερικής, δώστε μου 10 λεπτά χρόνο γιατί πρέπει να φύγω μετά από εδώ αμέσως, γιατί έχω εργοστάσιο, ήταν βιομήχανος και πρέπει να βρεθώ σύντομα στην εργασία μου. Συγκινήθηκα που ο άνθρωπος ήρθε από τόσο μακριά και τον πήρα πίσω εκεί στο γεροντικό, από το ιερό, πίσω από το ιερό, και μου λέει: ο λόγος που ήρθα στο μοναστήρι σας είναι γιατί αγαπώ τη γυναίκα μου, η οποία γυναίκα μου δυστυχώς πριν λίγες μέρες με εγκατέλειψε, παίρνοντας μαζί της τα δυο μας παιδιά ηλικίας 5 με 7 ετών, 5 το ένα, 7 περίπου το άλλο. Ήρθα, λέει, από την εργασία στο σπίτι και βρίσκω ένα σημείωμα επάνω στο τραπέζι: από σήμερα χωρίζομαι, βρίσκομαι με τα παιδιά στη μάνα μου, να μην με ξαναενοχλήσεις. Την παίρνω τηλέφωνο, της είπα: τι είναι αυτό που έκανες, γιατί το έκανες αυτό, γιατί, λέει, με προσέβαλες. Πού σε προσέβαλα? Του θύμισε κάποια δεξίωση εκεί που κάποιοι τους είχαν καλέσει και ότι είπε κάποια κουβέντα αυτός, που από αυτή την κουβέντα αυτή προσευλήθη. Της λέει: δεν θυμάμαι να είπα εγώ τέτοια κουβέντα, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου λες και ψέματα. Για να το λες θα μου ξέφυγε, θα την είπα. Σου ζητώ συγγνώμη. Σας το ετώνησα προηγουμένως, ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Σου ζητώ συγγνώμη. Τελείωσε, λέει, χωρίσαμε, να μην με ξενενοχλήσεις. Γιατί προσευλήθη η κυρία από τον άνθρα της και που τη ζήτησε συγγνώμη δεν το δέχτηκε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Έφερα ένα παράδειγμα και αν ήθελα να σας αναφέρω παρόμοια παραδείγματα, αν είχατε διάθεση θα έπρεπε να ξημερώσουμε και ο χρόνος δεν θα μας ήταν αρκετός, γιατί έχω πάρα μα πάρα πολλά παραδείγματα, παρόμοια παραδείγματα. Και γιατί φτάνουν στο σημείο αυτό οι γυναίκες? Γιατί δεν έχουν καταλάβει πως ο Θεός, που από την κοινοδοξία και την έπαρση, από την υπερηφάνεια άγγελοι έπεσαν, οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, μετά την πτώση των αγγέλων και των πρωτοπλάστων, ο Θεός για αυτούς που θέλουν να σωθούν βάζει την πειθαρχία, βάζει την υπακοή, βάζει την εξάρτηση την πνευματική
τα παιδιά να σέβονται τους γονείς, η γυναίκα να φοβάται λέει, τον άνδρα, που σημαίνει να φοβάται να σέβεται τον άνδρα, να εξαρτάται από τον άνδρα. Γιατί όπως το είπα πολλές φορές στα κηρύγματά μου, ότι χριστιανός άνθρωπος, είτε είναι κληρικός είτε είναι λαϊκός, που δεν αισθάνεται την ανάγκη της εξαρτήσεως, δεν μπορεί να λογίζεται πνευματικός άνθρωπος. Από εμάς βέβαια τους μοναχούς, γιατί η μοναχική ζωή είναι τελειότερη, είναι κατά τον Απόστολο Παύλον το κρίσον, ο εγκαμίζων λέει καλός ποιεί, αυτός που παντρεύεται καλά κάνει, ο δε μη εγκαμίζων κρίσον ποιεί. Εκείνος που δεν παντρεύεται φυσικά για την αγάπη του Χριστού, ασυγκρίτως καλύτερα κάνει. Για μας λοιπόν τους μοναχούς που έχουμε επιλέξει με τη θέλησή μας και πρωτίστως με τη χάρη του Θεού, αυτόν τον δρόμο ζητάει την αδιάκριτη υπακοή, όπως είχαμε και μια σύναξη που συνηθίζομαι την Κυριακή μετά τον Εσπερινό με τους πατέρες και δείξαμε αυτό το θέμα της αδιακρίτου υπακοής. Ζητάει την αδιάκριτη υπακοή. Από τον γάμο όμως, που είναι το καλός ποιήν, εκεί ζητάει τη βάση. Δεν ζητάει πολλά πράγματα, να έχει τον σεβασμό η γυναίκα στον άνδρα. Γιατί ο μοναχός, ο καλός μοναχός, ο τέλειος μοναχός, δεν κάνει καμία κίνηση, δεν κάνει απολύτως τίποτε χωρίς να έχει την ευλογία του γέροντος. Ούτε από τη μάνθρα της μονής βγαίνει, ακόμη και για διακονήματα. Εσείς που ξέρετε που επί παραδείγματος στο μοναστήρι μας την Οσία Μαρία που είναι 200 μέτρα από το μοναστήρι, δεν πάει ο μοναχός, δεν βγαίνει από την πόρτα αν δεν πάρει ευλογία να πάει να ανάψει το κανδύλι που είναι διακόνημά του για να πάει να το ανάψει, αλλά δεν βγαίνει να πάει έτσι. Θα πάρει ευλογία πρώτα από τον γέροντα. Για να είπε ο γέροντας στον υπεύθυνο που αφήνει στο πόδι του, θα πάρει την ευλογία για να πάει να ανάψει το κανδύλι, για να κάνει οποιοδήποτε διακόνημα. Ο μάγειρες είναι διακόνημά του για να μαγειρέψει, αλλά θα πάρει ευλογία πριν ξεκινήσει να πάει να μαγειρέψει, εκτός το ότι κατά τη διάρκεια που θα μαγειρεύει θα κάνει την επίκληση του ονόματος του Χριστού, που πολλές φορές λένε «Μα τι νόστιμο φαγητό ακούμε πολλές φορές, νερόβραστα που ποτέ στο σπίτι μας δεν τρώμε, ποτέ αυτό το φαγητό δεν το έφαγα». Και εκεί μου φάνηκε παντισπάνι. Αν γιατί στα σπίτια μαγειρεύουν αφού διαβολοστέλνουν τα παιδιά, βρίζοντας, κατακρίνοντας με σχρολογίες, με βρισχές, με αυτά, πού να βρεθεί νοστιμάδα. Αν εκεί γίνεται με προσευχή, γι' αυτό το φαγητό είναι ενόστιμο. Γίνεται με ευλογία και γίνεται με προσευχή. Δεν κάνει λοιπόν ο καλός μοναχός απολύτως τίποτε χωρίς την ευλογία του γέροντος. Ζητάει λοιπόν, επαναλαμβάνω, από εμάς τους μοναχούς ο Θεός, γιατί είναι τελειωτέρα η ζωή, κάτι πιο τέλειο. Ζητάει την ακρίβεια. Εδώ λοιπόν στο γάμο ζητάει τη βάση. Και αλίμονο στην γυναίκα, εάν αυτό δεν το πιάσει, δεν το καταλάβει, δεν αισθάνεται η ίδια την ανάγκη να εξαρτάται από τον άνδρα της. Δηλαδή, άνδρα μου, πώς να το κάνουμε αυτό, πώς να το κάνουμε εκείνο, να το πάρω αυτό, να το πάρω εκείνο. Θυμάμαι μια φορά, είναι γνωστή στις περισσότερες από εσάς και στους περισσότερους εδώ από εσάς ο άνδρας, αλλά δεν θα αναφέρω το όνομά της, γιατί κάποιος αδιάκριτος ή αδιάκριτη μπορεί να της το σφυρίξουν και να την παραδώσουμε στον πειρασμό. Όχι, δεν θα το πω. Που στην εξομολόγησή της δεν με κρατούσε πάνω από 2-3 λεπτά, γιατί είχε πολύ πνευματική ζωή. Δεν ασχολείται με τα προβλήματα των άλλων, κοίταζε το σπίτι της και τίποτε παραπάνω. Και εκεί με φόβο Θεού. Δεν με κρατούσε όταν θα εξομολογείτε 4-5 φορές το χρόνο, πάνω από 2-3 λεπτά δεν με καθυστερούσε. Και τα περισσότερα λεφτά, γιατί τα αμαρτήματά της ήταν ψιγνωστά, μου έλεγε είναι ευλογημένο να πάρω αυτό, να πάρω εκείνο, κάτι δηλαδή. Τότε δεν είχα και πολύ κόσμο που έχω τώρα, αυτό που σας λέω είναι πριν 15-17 χρόνια,
Είχα πιο πολύ άνεση στην εξομολόγηση, τώρα με τα προβλήματα τα επισκοπικά δεν έχω δυστυχώς χρόνο και θυσίαζε τότε χρόνο περισσότερο. Όλα για να πάρω, στο πούμε αυτό το παλτό, να πάρω, λέω με συγχωρείς, λέω μια φορά. Εμένα θα ρωτήσεις αν θα πάρεις παλτό, αν θα πάρεις. Αυτά λέω από τον άνθρωπο σου, ας πούμε, τον άνθρωπο και τον έχεις. Με κουράζεις, λέω, σε παρακαλώ, τι πράγμα, τις αμαρτίες θα μου λες. Μου λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ που σας κουράζω, αλλά είναι δυνατόν, ας πούμε, να πάρω κάτι χωρίς να το ξέρει ο άνθρωπος μου. Αλλά ο άνθρωπος μου τι γίνεται, επειδή του λέει με αγαπάει, μου λέει πάρτε, ό,τι του λέω πάρτε, πάρτε, πάρτε. Αλλά όμως εγώ μπορεί κάτι να θέλω είναι από κοινοδοξία, να κάνω φιγούρα στις άλλες. Γι' αυτό λέει, θα ήθελα τη δική σας, ας πούμε, την ευλογία, αν είναι συμφέρον να το πάρω, να σας φωτίσω, θες να μου πείτε ναι, ναι. Δεν είναι να μου πείτε ναι, όχι. Γιατί ό,τι λέω στον άνθρωπο, πάρτο, 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 πάρτο. Και εκεί λοιπόν συγκινήθηκα όταν το άκουσα αυτό, όταν κατάλαβα με τι πνεύμα μου το είπε. Και είπα μέσα μου, αχ, να είχαμε λίγες σαν και αυτές τις γυναίκες, χαρά στην Ελλάδα μας, χαρά στην Ορθοδοξία μας, που χωρίζουν, που πέφτει ξύλο, γιατί δεν τις παίρνει αυτά που θέλει. Δεν τις παίρνει αυτά που θέλει. Ήρθε κάποιος, άοριστα ομιλώ, και πρέπει να φέρομαι σε παραδείγματα για να καταλαβαίνετε ακόμη καλύτερα. Και ήταν ο καημένος άθαυτος νεκρός. Τι έχεις, Λεβέντη μου, λέω, πολύ στενοχωρεμένος είσαι. Αχ, πατέρα, λέει, δεν κάνετε μια προσευχή να με πάρει ο Θεός να πεθάνω. Δεν αντέχω άλλο. Γιατί, ρε Λεβέντη μου, να πεθάνεις. Αχ, πατέρα, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, δουλεύω. Κάνω δύο δουλειές για να καλύψω τα έξοδα σπιτιού. Με αυτή η ευλογημένη γυναίκα μου δεν καταλαβαίνει τίποτε. Από ό,τι παίρνω, πάνω από τα μισά τα θέλει χελούσα. Αν θα έρθετε στο σπίτι και ανοίξετε την ντουλάπα, ουκέ στην αριθμός, από φορέματα, από παλτά, από παπούτσια, από. Και όταν τολμώ να ανοίξω το στόμα, να πω, βρε γυναίκα, τόσα πολλά έχεις, τι θα τα κάνεις, και 50 χρόνια και 100 χρόνια να ζήσεις, θα έχεις να φοράς με αυτά που θα έχεις να φοράς. Ή τουλάχιστον δώστε αυτά στους πτωχούς και να μην έχω κι εγώ παράπονο και πάρε ένα καινούριο. Και να αρχίζει μετά με κλάματα να μου λέει τις βρισιές που του ρίχνει, τις μούντζες που του δίνει, ακόμη και να τον επιλύει με ξύλο. Και με συγχωρείτε, ίσως τώρα να τα ακούσουν μερικοί, να ανάψουν, που λέμε, τα λαμπάκια, να φτάσουν 23 πίεση. Να με συγχωρέσετε, μιλάω αόριστα. Και αρατά, γι' αυτό είσαι, να εργάζεσαι, να δουλεύεις για να στολίζεις εμένα. Γελάτε, αλλά είναι για κλάματα. Όπως προανέφερα, αν ήθελα να φερθώ σε παραδείγματα, η βραδιά αυτή απόψε αν ξημερώναμε δεν θα μας επαρκούσε για να αναφέρω όλα τα παραδείγματα. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει το μεγάλο κακό, το μεγάλο κακό. Και βλέπετε σήμερα με τον φεμινισμό, με όλες αυτές τις θεωρίες στα περιοδικά, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, στις ομιλίες που κάνουν, το πούμε, τη γυναίκα την έχουν τελείως τρελάνει. Γιατί Ευαγγέλιο δεν διαβάζουν, δεν διαβάζουν. Όλα τα περιοδικά τα διαβάζουν. Το Ευαγγέλιο δεν διαβάζουν. Δεν αφήνει ο διάβολος να διαβάσουν το Ευαγγέλιο για να μην δουν εκεί τι θέλει ο Θεός. Ο Χριστός μας ύψωσε τόσο πολύ τη γυναίκα, τόσο πολύ, όσο ποτέ άλλοτε. Και δεν ζητάει πολλά πράγματα ο Χριστός μας από τη γυναίκα. Και γιατί αυτό? Για το δικό της αγιασμό, για τη δική της σωτηρία. Γιατί όπως προανέφερα από την πτώση των αγγέλων, του αιωσφορικού τάγματος, και από την πτώση των πρωτοπλάστων, έβαλε ο Θεός
την υποταγή και στο γάμο και στην καλογερική ζωή. Και πώς τα παιδιά θα σεβαστούν τους γονείς όταν δεν βλέπουν το παράδειγμα αυτό από τους γονείς, όταν δεν βλέπουν την μητέρα να σέβεται τον πατέρα τους, να σέβεται τον άνδρα της. Γιατί η καλή σύζυγος, η πιστή σύζυγος, αυτή που αισθάνεται την ανάγκη της πνευματικής εξαρτήσεως και αισθάνεται την ανάγκη να ρωτάει τον άνδρα της, να σέβεται τον άνδρα της, να υπολογίζει τον άνδρα της, με τη σειρά της γίνεται καλή σύμβουλος. Αισθάνεται την ανάγκη μετά ο άνδρας, γιατί φιλοτιμείται, γιατί συγκινείται από τη συμπεριφορά της, να της πει μετά και εκείνος με τη σειρά του: «Γυναίκα, πώς να το κάνουμε αυτό, πώς να το κάνουμε εκείνο». Και αν δεν φτάνει ο άνδρας στο σημείο αυτό, είναι γιατί η συμπεριφορά της γυναίκας τον αναγκάζει. Όπως είπε παραδείγματι, να πάρω εγώ σαν παράδειγμα τον εαυτό μου στο μοναστήρι. Ναι, στο μοναστήρι υπάρχει Ηγούμενο Συμβούλιο και σε κάθε μοναστήρι υπάρχει Ηγούμενο Συμβούλιο. Αλλά πέρα από το Ηγούμενο Συμβούλιο, όταν εγώ βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση, σε ένα πρόβλημα που δεν μπορώ εύκολα να το λύσω και βασανίζομαι και προσεύχομαι, σκέπτομαι λοιπόν εκείνη τη βδομάδα, εκείνες τις ημέρες, εκείνο το μήνα, ποιος από την αδελφότητα είναι πιο πολύ υψηλά ως προς την υπακοή, ως προς την ταπείνωση, ως προς την αγάπη. Γιατί όπου υπάρχει ταπείνωσης, υπάρχει και αγάπη, υπάρχει και υπακοή. Αν δεν υπάρχει ταπείνωσης, ο άλλος δεν πειθαρχεί, δεν υποτάσσεται. Είτε είναι στο μοναστήρι αφιερωμένος, είτε είναι στον κόσμο παντρεμένος. Για να υποταχθεί κανείς, για να νιώθει αυτή την εξάρτηση που είπε προηγουμένως, πρέπει να έχει την ταπείνωση. Αν δεν την έχει την ταπείνωση, ό,τι είσαι εσύ είμαι και εγώ, του λέει. Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ. Δουλεύεις εσύ, δουλεύω κι εγώ. Τι, θα εξαρτώμαι από σένα, θα ρωτάω εσένα. Άμα υπάρχει όμως η ταπείνωση, δεν γίνεται αυτό. Η ταπείνωση γεννάει την αγάπη, γεννάει την υπακοή και στην οικογένεια και στο μοναστήρι. Κοιτάζω λοιπόν ποιος είναι στην υπακοή πιο ψηλά ανεβασμένος, στην αγάπη και στην ταπείνωση, και εκείνο θα καλέσω να του πω: «Έχω αυτό το πρόβλημα, τι λες, πώς να το κάνω, σε παρακαλώ κάνε προσευχή». Και βλέπεις μερικοί κοκκινίζουν σαν την ντομάτα από την τροπή τους που θα πάω να τους ρωτήσω. Λέω: «Κοίταξε να δεις, δεν έρχεσαι εσύ να μου πεις τι θα κάνω. Αν το κάνεις αυτό θα φας και κανόνα. Αλλά εγώ σε ρωτάω, και επομένως αφού σε ρωτάω, εσύ στην υπακοή είσαι που θα μου πεις τη γνώμη σου». Και βλέπω λοιπόν ότι ο καλός υποτακτικός μου γίνεται και καλός σύμβουλος. Πώς μπορώ να τον συμβουλευτώ και πώς μπορώ να του πω μια λέξη όταν εκείνος δεν έχει την υπακοή, δεν έχει το σεβασμό, δεν έχει την αγάπη. Έτσι λοιπόν και στην οικογένεια. Η καλή σύζυγος γίνεται και καλή σύμβουλος. Και δυστυχώς, όπως προανέφερα, είναι σπάνια τα παραδείγματα σήμερα στη σημερινή κοινωνία να αισθάνεται η γυναίκα, να είναι γυναίκες που να αισθάνονται αυτή την ανάγκη της πνευματικής εξαρτήσεως και να σέβονται τον άνδρα, να αγαπούν τον άνδρα και να υπάρχει αυτή η αδιάσπαστη ψυχική επαφή και ένωση μέσα στα ζευγάρια. Είδατε, η Αγία Θωμαής ξύλο έτρωγε, την έκυγε, τη βασάνιζε, δεν σκέφτηκε το χωρισμό, παρακαλούσε το Θεό να της δίδει την υπομονή για να αντέξει αυτόν τον σταυρό που ο Θεός παρεχώρησε για να σηκώσει. Τι έχασε η Αγία Θωμαής? Μπορεί να πει κανείς: «Έχασε χρόνια από τη ζωή της». Και πόσα θα ζούσε? Ας ζούσε 100, ας ζούσε 200. Πού δεν ζουν στην εποχή μας 200 χρόνια? Μπορεί να έχασε
από τα βάσανα που πέρασε χρόνια από αυτή τη ζωή, μα κέρδισε την αιωνιότητα. Ο Θεός την αντιδόξασε με αδιάφθορο λείψανο, με βοδία, με θαύματα συγκλονιστικά. Έχασε, δεν έχασε, κέρδισε. Κέρδισε. Ακόμη και τον άνδρα της, τον δαιμονισμένο, τον θεράπευσε. Και δεν ξέρουμε αν και κοινού το τέλος ήταν Άγιο, βλέποντας μετά τα θαύματα που έκανε η Αγία Γυναίκα του. Όπως διαβάζουμε εκεί στον Ευεργετινό, για να αναφέρω και από την πνευματική οικογένεια, από τα μοναστήρια, αλλά και από τον κόσμο, εκεί με τον Άγιο Ακάκιο, που ήταν ένας υποτακτικός που είχε ένα σκληρό γέροντα, τον έδερνε, τον βασάνιζε, και αυτός υπέμεινε και είχε τόσο συνηθίσει ο καημένος τα μαρτύρια από τον γέροντα, που πήγαινε σε ένα διπλανό που τον ενίσχυε με τις συμβουλές του, με τις νοθεσίες του, και όταν τον έβλεπε ο διπλανός ο γέροντας καμιά φορά στενοχωρεμένον, «Ακάκι, γέρο Ακάκι, τι είσαι σήμερα στενοχωρεμένος? Κανένα στεφάνι γέροντα δεν πήρα. Σήμερα δεν με έδερε ο γέροντας. Δεν με μάλισε ο γέροντας». Και στενοχωριότανε. Στενοχωριόταν γιατί δεν πήρε στεφάνι από την μαρτυρική συμπεριφορά του γέροντος. Και ο καημένος από τα βάσανα που του έκανε, 3 χρόνια άντυξε. Βέβαια ο Θεός αν του δίνε την αντοχή μπορούσε και 103, αλλά ο Θεός θέλησε να τον ανταμείψει, να τον αναπαύσει στην αιωνιότητα, και κοιμήθη. Και όταν πήγε ένας άλλος εκεί μοναχός και ρώτησε τον γεροντά του, τι έγινε ο Ακάκιος, λέει, κλαίγοντας ο γέροντας, λέει, πέθανε ο Ακάκιος. Τι λες, λέει, γέροντα, λέει, ο δικός σου υποτακτικός πέθανε? Αν δεν πέθανε, λέει, ο δικός σου υποτακτικός, εννοούσε δηλαδή την αιώνια ζωή που απολάμβανε. Πέθανε, του λέει, κλαίγοντας. Βρε, έλα να σου αποδείξω, του λέει, πως δεν πέθανε. Και πού, λέει, τον αισθαμένον, του δείξε τον τόπο εκεί κοντά στο καλύβητος. Πάλι λοιπόν αυτός ο Άγιος Γέροντας, που ήξερε γιατί τα έλεγε αυτά, και αφού έκανε το σημείο του Σταυρού και προσευχήθηκε, φωνάζει μέσα στο μνήμα. Ήτανε πρόσφατα εκείνες τις ημέρες και πεθάνει. Λέει, Ακάκι, επέθανες? Και απήντησε από μέσα ο υποτακτικός, όχι, γέροντα, λέει, ζώη στον αιώνα. Αλλά φωνή συγκλονιστική. Όταν ο γέροντας το άκουσε, από εκείνη την ώρα έβαλε αρχή μετανοίας, μετέφερε το καλύβι του, έκανε από χόρτα, από ξύλα, τι έκανε δίπλα από τον τάφο του υποτακτικού του, και πέθανε εκεί εν μετανοία. Τι έχασε λοιπόν ο Ακάκιος? Κέρδισε τον παράδοσο, έζουσε και τον γέροντά του. Τι έχασε λοιπόν η Αγία Θωμαής? Ναι, υπέφερε, βασανίστηκε, αλλά για να υπομένει κέρδισε τον παράδεισο. Και ο Θεός, όπως προανέφερα και όπως ακούσατε, την αντιδόξασε με τόσα σημεία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της υπομονής και της ευαγγελικής αγάπης. Μία λοιπόν αιτία που πολλά ανδρόγυνα χωρίζουν, και αν ακόμη δεν χωρίζουν, μερικά που έχουν παιδιά που τους ονομάζουν γάμους συμβατικούς, σου λέγεται τα παιδιά να είμεθα στο ίδιο σπίτι αλλά χώρια να κοιμούμεθα, και βλέπουν ζουν ένα άλλο μαρτύριο τα παιδιά, ένα άλλο μαρτύριο. Άκουσα από παιδάκι 4-5 ετών που το έφερε η ίδια η μάνα του για να πει κάτι άσχημες λέξεις, που άκουσε σαν παιδάκι, πήρε τα αυτή της μάνας και το έφερε για να πει τις άσχημες λέξεις. Αλλά το παιδάκι, πέρα από τις λέξεις αυτές, ήταν τόσο θλιμμένο, τόσο πονεμένο, που μου έκανε την εντύπωση. Λέω, κάτι κρύβει αυτό το παιδάκι. Γιατί, λέω, παλικάρι μου, γιατί, λέω, δεν μου είσαι έτσι θλιμμένο? Γιατί, τι έχεις? Αυτές οι λέξεις που μου είπες σε κάνουν και πονάς, και έχεις μετανοήσει αυτές τις λέξεις? Ναι, και για αυτές, αλλά και κάτι άλλο έχω. Τι έχεις, λεβέντη μου?
η μαμά μου με τον μπαμπά μου κοιμούνται χωριστά σε άλλα δωμάτια στο σπίτι και συνεχώς μαλώνουν. Παιδάκι 5 ετών. Σας το είπα και προκαιρού, δεν είναι πολύ καιρός που σας το είπα αυτό, ένα άλλο κοριτσάκι 14 ετών από τα Άνω Λιώσα. Μου το φέραν όταν βγήκε από το ΚΑΤ που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και το φύλαξε ο Θεός και δεν σκοτώθηκε το κοριτσάκι, μόνο που έσπασε το ποδαράκι του. Και το φέραν για να εξομολογηθεί την απόπειρα αυτοκτονίας και τον ρώτησα γιατί κορίτσι μου το έκανες αυτό. Δεν αντέχω, λέει, την κρίνια των γονέων μου. Δεν αντέχω. Γι' αυτό έπεσα από την ταράτσα κάτω. Και δεν σας υπόσχομαι, λέει, ότι δεν θα το ξανακάνω. Γιατί αν αυτοί συνεχίσουν έτσι, δεν μπορώ αυτή τη ζωή. Προτιμώ το θάνατο. Προτιμώ το θάνατο. Λοιπόν, βλέπετε. Ένας λοιπόν λόγος που χωρίζουν τα ζευγάρια και αν δεν χωρίζουν, που βλέπουν τα παιδιά αυτό το μαρτύριο, είναι γιατί δεν υπάρχει αυτό που είπε προηγουμένως στην γυναίκα η υπομονή και δεν υπάρχει αυτή η επίγνωση του μυστηρίου του γάμου και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται. Όχι ότι και ο άνδρας δεν θα πρέπει να συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Ο Χριστός που λέει εκεί στο γάμο, στο μυστήριο του γάμου, η γυναίκα εκεί στον Απόστολο να φοβείται τον άνδρα, σέβει τον άνδρα, ο ίδιος πάλι ο Χριστός λέει και η γυναίκα, ο άνδρας να αγαπάει την γυναίκα του όπως και ο Χριστός την Εκκλησία. Και η αγάπη έχει καλή συμπεριφορά, έχει καλούς τρόπους. Αλλά εκείνος που πιστεύει περισσότερο στον Χριστό από τους δυο, εκείνος που θεωρείται πνευματικότερος άνθρωπος από τους δύο, είναι η γυναίκα, είναι ο άνδρας, αυτός που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία, που έχει μυστηριακή ζωή, αυτός θα πρέπει να έχει πιο πολύ υπομονή και αυτός θα πρέπει να βοηθήσει τον άλλον που δεν είναι φτασμένος στα πνευματικά τα δικά του μέτρα. Βλέπετε, η Αγία Θωμαής, για να είναι ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, για να έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά της, από εκεί αντλούσε την δύναμη και την υπομονή και υπέφερε όλα αυτά τα μαρτύρια και έφτασε στο σκαλοπάτι της τελειότητος και της αγιοσύνης. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που τα ζευγάρια φτάνουν στο χωρισμό, φτάνουν στην διάσπαση, και ο άλλος λόγος είναι τα τρίτα πρόσωπα. Είναι πολλές φορές οι γονείς των παιδιών, είτε από τον άνδρα είτε από την γυναίκα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όσοι είναι γονείς εδώ μέσα απόψε και όσοι μας ακούσουν, αν κυκλοφορήσει αυτή η κασέτα η απόψινή, γιατί βλέπω εδώ πέρα παίρνος με την ομιλία, θα τους παρακαλέσω να το προσέξουν πάρα πολύ αυτό οι γονείς. Έχω διαπιστώσει σαν πνευματικός, σαν εξομολόγος, δυστυχώς πολλοί γονείς τα παιδιά τους δεν τα αγαπούν με το πνεύμα του Ευαγγελίου, δεν τα αγαπούν τα παιδιά τους με μια ευαγγελική αγάπη, αλλά πολλοί γονείς έχουν στα παιδιά τους μια αρρωστημένη αγάπη, μια παθολογική αγάπη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν θα φτάσει το αγόρι ή το κοριτσί στο γάμο, να βλέπουν το γαμπρό σαν κλέφτη που τους έκλεψε το θησαυρό, ή να βλέπουν την νύφη σαν κλέφτρα που της έκλεψε το θησαυρό. Να βλέπουν σαν τον μεγαλύτερο εχθρό το γαμπρό τους ή σαν τον μεγαλύτερο εχθρό την ύφη τους. Γιατί υπάρχει, όπως προανέφερα, αυτή η αρρωστημένη αγάπη, και να θέλουν να επιμβαίνουν και στο συσυγικό κρεβάτι
ακόμη και ποιος θα μπαίνει στο σπίτι και ποιος θα βγαίνει. Αυτά που σας λέω τα ακούω, μιλάω αόριστα, δεν αναφέρω πρόσωπα, και όταν δεν μιλάει κανείς απόριστα δεν παραβιάζεται και το απόρριτο. Από την πείρα σας ομιλώ. Έφτασε σε σημείο μία να αρρωστήσει η μητέρα, γιατί τελικά δεν πειθαρχούσε η κόρη της να χωρίσει τον άνδρα της. Και της έλεγε, βρε μάνα, γιατί να τον χωρίσω? Έχει καλή εργασία, είναι πιστός σε μένα, πιστός στο παιδί του, το παιδί του ήταν ενός δύο ετών. Για ποιο λόγο να τον χωρίσω? Εγώ δεν ήθελα να πληγώσω την κοπέλα, δεν θέλω να αφαιρθώ σε λεπτομέρειες, αλλά από πολλά που μου είπε, κατάλαβα και διαπίστωσα ότι η μάνα ζήλεψε την ευτυχία της κόρης. Μη σας φαίνεται αυτό υπερβολικό. Ζήλεψε την ευτυχία της κόρης. Δεν άντεχε η κόρη της να περνάει τόσο καλά. Ένας δε νέος που ο καλύτερος από αυτούς που κάνουν τα πορτρέτα δεν θα μπορούσε να τον αντιγράψει. Ωραιότατος νέος, και εκείνη βέβαια εμφανίσιμη ήταν, αλλά αυτό δεν τον έφτανε. Με καλή εργασία, πολύ καλή εργασία, με αρκετά χρήματα, σωστός νοικοκύρης, να πέσει αυτή να πεθάνει να τον χωρίσει. Να πεθάνει να τον χωρίσει. Πολλά τέτοια παραδείγματα. Έβλεπε σαν τον μεγαλύτερο εχθρό τον γαμπρό της, που προσευχή πολλές κάνουν και τέτοια τύχη δεν έχουν στα παιδιά τους. Και εκείνη τους τον έστειλε ο Θεός και αυτή ήθελε να τον διώξει. Μια άλλη περίπτωση. Μη γελάσετε. Το ξανακούσατε μερικοί, αλλά το επαναλαμβάνω που είναι το θέμα μας απόψε. Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Ήρθε μια καημένη που χώρισε μετά από 5 χρόνια. Και όταν άκουσα τη φοβερή ιστορία της, της είπα, πώς το έκανες βρε παιδάκι με αυτό? Έπρεπε από την πρώτη βραδιά να τον χωρίσεις. Τρεπόμουν, λέει, θα πέθαναν οι γονείς μου. Θα πέθαναν. Θα τους έστειλαν στον τάφο. Και με αυτή τη σκέψη, μην πεθάνουν οι γονείς μου, πέθαινα εγώ κάθε μέρα. Και άντεξα αυτά τα 5 χρόνια. Παραπάνω δεν άντεξα. Γνωριστήκανε, συμφωνήσανε, φτάσανε στο γάμο, παντρευτήκανε. Και της λέει ο γαμπρός, μην αφήσουμε τη μαμά μοναχή, να μην πάμε ταξίδι. Η κοπέλα συνετή, δεν πειράζει, λέει. Γιατί να πάμε, θα περάσουμε καλύτερα, θα πάμε ταξίδι, ας καθίσουμε στο σπίτι. Πού να βάλει όμως η δύστυχη, τι θα την περίμενε? Φάγανε το βράδυ, πήγαν να πλαγιάσουν, της λέει, ξέρεις κάτι? Λέει, θα βάλουμε τη μαμά στη μέση στο κρεβάτι. Λέει, τι θα κάνουμε? Λέει, τη μαμά, λέει, στη μέση. Και άμα την πάρει, λέει, ο ύπνος, εμείς, λέει, μετά θα σμίξουμε, λέει, σαν ζευγάρι. Τι να πει καημένη? Της βάζει τη μαμά στη μέση. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν τι δέσιμο είχε τώρα η μαμά με το γιο και ο γιος με τη μαμά, που να μην θέλει να πάει ταξίδι αλλά και να τη βάλει στο κρεβάτι. Και έτσι και έγινε, λέει. Και αυτό μου λέει, σεβασμιότατε, για 5 χρόνια. Στα κλεφτά έπρεπε να πάρει τη μαμά ο ύπνος για να σμίξουμε, λέει, σαν ζευγάρι. Και εκεί θαύμασα την υπομονή της. Βλέπετε λοιπόν τι φοβερά πράγματα που συμβαίνουν, που συμβαίνουν. Ποιοι δεν φτάνουν σε αυτές τις καταστάσεις? Αυτοί που αγαπούν τα παιδιά τους, όπως προανέφερα, με την ευαγγελική αγάπη, και αυτοί που δεν δένονται με τα παιδιά τους.
αυτοί που δεν δένονται με τα παιδιά τους. Και θα πρέπει αυτό οι γονείς πάρα πολύ να το φροντίζουν. Γιατί, πέστε, εγώ λέω και μια άλλη περίπτωση, ας ξεφύγουμε αυτή τη στιγμή από το γάμο. Πέστε ότι το παιδί δεν πρόσεξε στη ζωή του και ξέφυγε από τον σωστό το δρόμο. Εάν είναι δεμένοι οι γονείς, με τον τρόπο που ανέφερε μπορεί να φτάσουν στην τρέλα. Μπορεί ο Θεός να φυλάξει να φτάσουν στην αυτοκτονία. Αν όμως δεν έχουν αυτό το δέσιμο με την υπομονή τους, με την προσευχή τους, με τα δάκρυά τους, μπορούν να δουν το παιδί τους μετά από μήνες, μετά από χρόνια, να το δουν κοντά στο Χριστό. Σαν την Αγία Μόνικα, ένα το είχε και μοναδικό, τον Αυγουστίνο. Και παρότι αυτή ήταν υπόδειγμα χριστιανής μητέρας, ο γιος της ξέφυγε στην εφηβεία, που είναι τα πιο δύσκολα χρόνια, τα χρόνια της εφηβείας, θα πρέπει πολλοί γονείς να προσέχουν τα παιδιά σε αυτά τα χρόνια. Ξέφυγε τόσο πολύ που αναφέρεται στο βίο του ιερού Αυγουστίνου, 18 χρονών είχε εξώγαμο παιδί. Ήταν αβάστακτος ο πόνος της Μόνικας, της Αγίας Μάνας του. Και όλη της η ζωή πέρασε με δάκρυα, με παρακλήσεις, με λειτουργίες, με προσευχές, που μια φορά της είπε ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδιολάνων, άφησε με πια, που συνεχώς τον παρακαλούσε για παρακλήσεις και προσευχές, δεν θα παραβλέψει ο Θεός τα δάκρυά σου. Και πέρασαν χρόνια, αρκετά, που άκουσε πράγματι ο Θεός τις προσευχές της, είδε τα δάκρυά της, και όπως περνούσε ξημερώματα από το ξενύχτη και την ασωτεία, ο ιερός Αυγουστίνος έτυχε εκείνη την ώρα να ομιλεί. Ο Άγιος Αμβρόσιος πέρασε δίπλα αυτός από το ναό και κοντοστάθηκε, άκουσε, και αυτός ο λόγος ήταν η μεταστροφή του. Μετανόησε, βαπτίστηκε που ήταν αβάπτιστος και απέδωσε τέτοιους καρπούς μετανοίας που η Εκκλησία τον αξιοποίησε, τον έκανε διάκονο, πρεσβύτερο και επίσκοπο υπόνος. Και τι συγκλονιστικά τα λόγια της Αγίας Μόνικας όταν ξεψυχούσε, ευτυχισμένη που έβλεπε το παιδί της στο θυσιαστήριο του Θεού, με το αποστολικό αξίωμα, το επισκοπικό αξίωμα, οι τελευταίες της λέξεις ήτανε και οι πιο συγκλονιστικές, «Παιδί μου», του λέει, «όταν θα ανεβαίνεις τα σκαλοπάτια του φρικτού θυσιαστηρίου, να επιτελέσεις την ενέμακτη θυσία, να μην λησμονείς, να μνημονεύεις την ψυχή της πονεμένης σου μάνας, που 20 ολόκληρα χρόνια εργάστηκε στο χωράφι της ψυχής σου». Και εκεί ήταν τα τελευταία της λόγια. 20 χρόνια προσευχόταν. Εάν λοιπόν δεν είχε αυτή την ευαγγελική αγάπη, θα έφτανε στο τρολοκομείο ή θα έφτανε στην αυτοκτονία. Αλλά για να έχει αυτή την ευαγγελική αγάπη στο παιδί της, άντεξε, υπέμεινε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στη μυστηριακή ζωή, και κέρδισε με την προσευχή και τα δάκρυα το παιδί της. Πόσα δεν θα μπορούσα να πω, όμως η ώρα πέρασε και θα πρέπει εδώ να σταματήσουμε. Θέλετε να το κλείσουμε το θέμα αυτό ή να το συνεχίσουμε? Νομίζω πρέπει να το συνεχίσουμε, για να ωφεληθούν ορισμένοι γονείς, να ωφεληθούν οι νέοι, οι νέες, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι σήμερα πολλοί επιπόλαια ξεκινούν για το μυστήριο του γάμου. Μου έλεγε προχθές κάποιος, δεν θυμάμαι αν είναι και ανάμεσά σας, πως τώρα, λέει, στο εξωτερικό, πριν το γάμο κάνουν συμφωνία για το διαζύγιο. Όταν δηλαδή πριν φτάσουν, ας το πούμε, στην εκκλησία, αν είναι παπικοί ή προτεστάντε, ή αν φτάσουν στο δημαρχείο αν είναι άθη, πρώτα θα κάνουν, πριν φτάσουν στην εκκλησία ή στο δημαρχείο, θα κάνουν υπογράψουν συμφωνητικό, ότι αν δεν πάει εκείνο καλά,
με αυτό και με αυτό και με αυτόν τον τρόπο θα χωρίσουμε. Δηλαδή συμφωνούν πρώτα για το διαζύγιο πριν γίνει ο γάμος. Πριν γίνει ο γάμος. Αλλά κι αν ακόμη εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουν αυτό, που αργότερα μπορούν να το κάνουν και αυτό, όμως πολλοί επιπόλαια ξεκινούν. Γιατί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι χριστιανοί μας, οι νέοι και οι νέες, πως αυτός που θα φτάσει στο γάμο θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα έχει να σηκώσει σταυρούς. Όχι σταυρό, σταυρούς. Σταυρούς. Τον σταυρό της συζύγου, τον σταυρό των παιδιών, τον σταυρό των τρίτων προσώπων που αναφέραμε. Και έτσι θα ξεκινήσει. Γιατί αν ξέρει τι τον περιμένει, θα κάνει τον αγώνα του, με την προσευχή του, με τη μυστηριακή ζωή του και θα μπορέσει έτσι να τα βγάλει πέρα. Αν έτσι δεν ξεκινήσει, θα λυγίσει, θα γονατίσει είτε ο ένας είτε ο άλλος και σύντομα θα φτάσουν στο διαζύγιο. Αυτό το χρόνο που μας πέρασε, έχω πάρα πολλούς εξομολογήσεις, δεν ξέρω ο Αποστόλης αν που εξομολογεί περισσότερους από μένα, έχει περάσει τον αριθμό, που χωρίσανε σε μήνες, σε μήνα και 2-3 σε 15 μέρες. Δεν ξέρω τι είχα σε ένα παππούλι. Που εξομολογήσει είπε ο πολλούς. Εγώ ξέρω, κρατάει με τα δόντια. Κρατάει με τα δόντια, όπως εγώ λέω αυτούς που χωρίσανε που ήρθανε, χωρισμένοι. Σε μήνες και σε 15 ακόμη μέρες. Ναι. Χιλιάδες τα διαζύγια, χιλιάδες μέσα σε ένα χρόνο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Λοιπόν, αυτά για απόψε, γιατί πέρασε η ώρα μας και θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα, αν όχι την επόμενη Κυριακή, πολύ σύντομα πάλι θα συνεχίσουμε πάνω στο θέμα αυτό για να βοηθήσουμε και τους γονείς αλλά και τους νέους και τις νέες που προετοιμάζονται για το μυστήριο του γάμου. Όσο ποτέ άλλοτε έχουμε σήμερα ανάγκη από αυτούς που αποφασίζουν για το γάμο να είναι πνευματικές οικογένειες, σωστές οικογένειες, γιατί το μέλλον του έθνους μας και της Εκκλησίας μας είναι από αυτές τις λίγες πνευματικές οικογένειες. Αυτά για απόψε και εύχομαι ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης που γιορτάσαμε σήμερα να είναι βοήθεια σε όλους μας. Όλοι μαζί διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.